Σήμερα ήρθαμε εδώ για να ευχηθούμε στη Μαριαλένα. Ποιες είναι οι δικές σας ευχές? Να είναι ευτυχισμένη, είναι μαχήτρια, είναι εκπληκτικό παιδί, έχει πάρα πολύ ψυχή, είναι αθλήτρια καταπληκτική και την εκτιμώ πάρα πολύ. Και τους αγαπώ και τους δύο, και τη Μαριαλένα και το Σάκη, και τους στηρίζω πολύ. Διακοπές αυτό το καλοκαίρι? Διακοπές αυτό το καλοκαίρι ολιγοήμερες, ανάμεσα σε εμφανίσεις, όπου είναι καλύτερες από το περσινό καλοκαίρι και χειρότερες από το προπέρσινο. Οπότε ευελπιστούμε του χρόνου το καλοκαίρι να έχει ανοίξει η κατάσταση και να είμαστε πιο χαλαροί, πιο αισιόδοξοι και πιο ελεύθεροι, και φυσικά να δουλέψουμε περισσότερο, γιατί έχει πάρα πολύ ανάγκη ο κλάδος μας, ο κόσμος που δουλεύει για μας, έχει πάρα πολύ ανάγκη τη δουλειά. Θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με όλο αυτό που έγινε με το Sky? Καθόλου. Είπα ότι εγώ βάζω μια ταφόπλακα σε αυτό το θέμα και θα συνεχιστεί στα δικαστήρια, όπου αυτό που είπα είναι ότι θα είμαι παρόν φυσικά και θα δικαιωθώ στο τέλος πανηγυρικά και θα το μάθετε. Στενεχωρημένο τον είδα λίγο τον Γιώργο. Πολύ χαμηλών τόνων, παιδιά. Εγώ δεν τον έχω ξαναδεί. Δηλαδή, εάν δεν ήξερα ότι έχει πάει σε ένα πάρτι, δεν μου το είχαν πει και άκουγα μόνο τη φωνή του, όχι τη φασαρία, θα έλεγα έχει πάει σε κάτι που έχει γίνει κάτι κακό. Είναι πολύ στεναχωρημένος. Εντάξει, μα του συνέβη κάτι πολύ στενάχωρο, κάτι που καλλιτεχνικά, που επαγγελματικά, συγγνώμη, τον πάει πίσω, γιατί είχε συμφωνήσει να κάνει κάτι πολύ σημαντικό για αυτόν στην τηλεόραση, που τελευταία στιγμή του το πήραν. Όπως λέει και ο ίδιος, θα δικαιωθεί, και είναι σίγουρο θα δικαιωθεί, γιατί το δίκαιο το μέρος του. Και είναι και το οικονομικό του πράγματος, Λάμπρο μου. Δηλαδή, όταν κανονίζεις να έχεις μία δουλειά για κάποιους μήνες και ξέρεις ότι θα έχεις κάποια έσοδα, ένα παραπάνω όταν έχεις και παιδιά, έτσι. Έτσι. Δηλαδή, δεν αφορά αυτό το πράγμα μόνο το προσωπικό σου κομμάτι, αλλά όλη την οικογένεια. Και κανονίζεις και ξέρεις ότι για κάποιους μήνες θα έχεις κάποια έσοδα και αυτό το πράγμα εν μία νυχτή δεν υπάρχει πια. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι να το διαχειριστείς, ακόμα κι αν ο Γιώργος δεν βασίζεται στην τηλεοπτική του παρουσία και στην τηλεοπτική Όχι, του όμως, καριέρα. Όχι, όμως δεν τραγουδάει και δύο χρόνια. Δεν τραγουδάει δύο χρόνια. Δηλαδή εμφανίζεται όμως, κάνει λίγο δουλειά. Κάνει ραδιόφωνο. Κάνει ραδιόφωνο. Κάνει πράγματα. Πήγε στην Αυστραλία, έκανε κάποιες εμφανίσεις. Είναι λίγες εμφανίσεις. Παιδιά, δηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το ηθικό κομμάτι. Όταν βάζεις την υπογραφή σου, είσαι εσύ. Είναι η τιμή σου και η αξιοπρέπειά σου. Και για να τη βάλει ο Γιώργος Τσαλίκης ή οποιοδήποτε που τη βάζει σε ένα συμβόλαιο, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπογράφει όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στο χαρτί του όρους. Έτσι τιμάνε και οι δύο οι μεριές. Και αυτός που υπογράφει, είτε είναι ο Τσαλίκης ή κάποιος παρουσιαστής, και η άλλη πλευρά που μπορεί να είναι ένα κανάλι, μια δισκογραφική εταιρεία. Γίνονται αυτά συνέχεια. Ναι, αυτό είναι όμως ανήθικο όταν το κάνεις. Όχι, ζούμε σε μια ηθική κοινωνία. Όχι, δεν μιλάμε τι ζούμε. Δεν το πάμε τώρα φιλοσοφικά, αμπελοφιλοσοφία κτλ. Λέω ότι δεν αμπελοφιλοσοφία. Η υπογραφή μας είναι η τιμή μας. Είναι η αξιοπρέπειά μας. Γιατί γίνονται τα συμβόλαια? Για να μην τηρούνται. Τότε τι λέτε, τα λέμε στα λόγια. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να πείραξε αυτό το Γιώργο. Πιστεύω ένα κομμάτι εν μέρει έχει. Δεν είναι ηθικό. Πιστεύω το άλλο κομμάτι ήταν ο τρόπος ίσως που έμαθε κάτι. Ότι δεν το έμαθε από τους πρώτους για να ξέρει τι θα κάνει. Ναι, αλλά τι άλλο ήταν πρέπει να κάνεις δηλαδή για να σε καλύψει? Αισθάνθηκε εξευτελισμένος, ναι. Παιδιά, ακούστε, πάμε σε μια δουλειά. Γιώνεσαι λίγο. Έρχομαι εγώ σε σένα. Μου λέει, Τζορτζέλα μου, εμείς σε θέλουμε εδώ. Πάρε αυτό το χαρτί, κοριτσάκι μου, το υπογράφω εγώ το χαρτί. Είμαι χαρούμενη, το πάω και στο δικηγόρο μου, μου λέει, είσαι καλυμμένη. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος για να καλυφθεί ότι έχει τη δουλειά? Οι δουλειές χαλάνε. Μα χαλάνε, δεν είναι τα χαρτιά μόνο. Δεν είναι. Αυτό ακριβώς, υπογράφησε ένα χαρτί. Ήρθε κάποιος, σου λέει, δεν θέλω τον Τζαλίκη. Θέλω κάποιον άλλον. Και εγώ το ακούω αυτό και το δέχομαι. Και το έχω περάσει και ο Γιώργος θα το δέχεται. Ο Γιώργος θα το δεχόταν, είμαι σίγουρη. Αν ήταν άλλη αντιμετώπιση. Απλά ο τρόπος που το έμαθε, που του επικοινωνήθηκε και ενδεχομένως η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αυτό που μπορεί και να τον πείραξε πιο πολύ. Ανθρώπινα και μόνο, σε όλους. Όλους μας θα μας πείραζε. Ακριβώς, ήταν άκομψο, ήταν. Πολλά με στερετικά. Όχι, είναι ανήθικο, παιδιά. Είναι ανήθικο να εγώ γίνεται. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τι γιατί είναι. Γιατί σε ένα συμβόλαιο, όταν υπογράφεις, που είναι η ηθική σου, είναι η τιμή σου, δεν είναι ανήθικο? Τζέλα μου, πολλές φορές συμβαίνουν αυτά. Υπογράφεις πράγματα τα οποία για τους χύψη λόγους αναιρούνται. Επίσης για τους χύψη λόγους δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις. Ξέρεις πότε να αναιρεθούν, ρε Σιελένη? Αν εγώ έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Αν έχω όλη την έχουμε πατήσει λίγο μικρό. Εγώ δεν λίγο την έχω πατήσει με συμβόλαια. Δηλαδή τώρα ξαφνικά ήρθε ένα πρωί στον πλανήτη της τηλεόρασης. Όχι, και δεν ξέρεις ότι μερικοί άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις, αλλάζουν γνώμη και σου λένε, Ελένη μου, θέλουμε να κάνεις το καλοκαιρινό. Αλλά και ξαφνικά, να ολοκληρώσω, και ξαφνικά σου λένε, όχι, δεν θα κάνεις το καλοκαιρινό, θα πάρουμε την Τζορτζέλα. Τι θα τους κάνεις εκεί, θα τους απειλήσεις? Όχι, συμφωνώ σε αυτό που λες, όμως από εκεί και πέρα πρέπει και σε ένα κανάλι να τιμάει
ο εκάστοτε που πηγαίνει στη θέση του άλλου, τις αποφάσεις του άλλου. Γιατί κάθε... Δεν κατάλαβα τι είπες, για... ποιος είναι ο άλλος και ποιος είναι ο άλλος. Ο καινούργιος διευθυντής προγράμματος που πήγε στο Sky. Διότι ο κάθε διευθυντής αφήνει μια παρακαταθήκη φαίνοντας από ένα είναι, κανάλι. Δεν είναι, δεν στέκει σαν επιχείρημα. Γιατί δεν στέκει. Γιατί ένας, όταν υπογράφεις με έναν διευθυντή σε ένα κανάλι, δεν υπογράφεις με το διευθυντή, υπογράφεις με το κανάλι. Εκείνη τη στιγμή ο διευθυντής εκπροσωπεί το κανάλι. Εγώ σου λέω κάτι άλλο, ότι οι διευθυντές που πηγαίνουν οι νέοι διευθυντές στις νέες θέσεις τους και φεύγει άλλη φουρνιά, έχουν αφήσει μία παρακαταθήκη. Ο καθένας αφήνει ένα έργο. Δεν νομίζω ότι αφορά πώς, αυτό. Αφού υπέγραψε με την παλιά διοίκηση ο Γιώργος Τσαλίκης, όχι με την καινούργια διοίκηση. Γιατί αναιρέθηκε η απόφαση, γιατί άλλαξε η διοίκηση. Δεν άλλαξε η διοίκηση, δεν έφυγε η διοίκηση και πήγε στον άλλο. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν άλλαξε η διοκτησία του καναλιού. Άλλαξε ένα στέλεχος. Αν ήθελε το κανάλι. Αν ήθελε το κανάλι να δεσμεύει η αποφάση του προηγούμενου διευθυντή, ναι, θα μπορούσε να το επιβάλλει. Εγώ δεν το είδα ότι η διοίκηση άλλαξε και γι' αυτό μπήκαν οι άλλοι δύο. Ένα άτομο άλλαξε.